Σε θέση μάχης βρίσκονται για άλλη μια φορά φορείς και κάτοικοι στο Λασίθι. Τους έβλεπα και μέσα από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στην Κρήτη TV. Για κοινικές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας περί κλεισίματος των νοσοκομείων μέσα στο 2023, μαχαίρι στη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοφάνερη είναι η πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ολοκληρώσει τη διάλυση του ΕΣΥ και να πρημοδοτήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του και η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Καλημερίζω τον κύριο Μετζίνη που είναι υπεύθυνος του γραφείου τύπου, όπως επίσης και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και γιατρό, τον Νίκο Ιγουμενίδη. Καλημέρα κύριε και στους δύο. Καλή σας μέρα. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους φίλους που μας ακούνε. Την πρώτη αναφορά από τον κύριο Μετζίνη. Κύριε Μετζίνη, παρακαλώ, επειδή αναφέρθηκα και σε αυτό το δελτίο τύπου το οποίο έχει εκδοθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω τις βασικές αρχές όταν ψηφίστηκε το ΕΣΥ. Έγραφε χαρακτηριστικά: μπροστά στην αρρώστια και στο θάνατο δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που δεν υπακούει στους νόμους του κέρδους. Ότι το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσίων υγείας στο σύνολο των πολιτών. Ότι οι υπηρεσίες υγείας θα παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Ετούτες οι βασικές αρχές του ΕΣΥ καταστρατηγούνται, θα έλεγα ότι διαλύονται, και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Πλεύρη, που μόλις αναφέρατε, πραγματικά βάζει τα φόπλακα σε αυτό που λέμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Μετζίνη, από την άλλη, και το ξέρει και ο κύριος Ιγουμενίδης ως γιατρός, αλλά και εσείς, γιατί μέσα από το χώρο της παιδείας και ως συνδικαλιστής είχατε ενεργό δράση και τα γνωρίζετε όλα αυτά και κατά το παρελθόν, ότι δεν είναι σημερινό το θέμα αυτό. Μπορεί σήμερα να το συζητάμε ή σήμερα να μπαίνει κατά πολλούς, όπως το λένε χαρακτηριστικά, ή τα φόπλακα, αλλά το ότι θέλουμε να κουτσουρέψουμε, να πάμε παρακάτω το ΕΣΥ χωρίς να είναι ουσιαστικά ΕΣΥ, ότι είναι διαχρονικό, έχει ξεκινήσει προπολού. Σας πάω επί υπουργίας του κυρίου Παπαδόπουλου, ε? Βεβαίως, δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε μένα, βεβαίως. Σε εσάς, κύριε Μετζίνη, παλιότερα την υπουργία του Άδωνη του Γεωργιάδη με τα 5 ευρώ το απαράδεκτο εισιτήριο που έπρεπε να πληρώνεις για να μπεις, για να έχεις πρόσβαση στις βασικές πράξεις υγείας. Να θυμίσουμε τις απολύσεις, να θυμίσουμε ότι το 2015 τα νοσοκομεία δεν είχαν γάζες, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν καν. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήταν πριν από αυτό, ναι. Αλλά θεωρώ ότι το μεγάλο, το αρνητικό γεγονός ήταν η περίοδος των πρώτων μνημονίων που πραγματικά τα νοσοκομεία βρέθηκαν στο στόχαστρο. Ευτυχώς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η πανδημία καθυστέρησε αυτή την καταστατήγηση του ΕΣΥ, καθυστέρησε τα σχέδια της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα φτάσαμε στο διατάφτα. Φτάσαμε στην υλοποίηση πραγματικά του σχεδίου που έχει η Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Μάλιστα. Να ξεπουλήσει το ΕΣΥ. Τώρα, εμένα μου κάνει όχι απλά εντύπωση, μου προκαλεί απορίες, να το πω διαφορετικά, κύριε Ιγουμενίδη, το εξής. Από τη μία, κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Πλεύρης σε αυτό το συνέδριο για την οικονομία στην υγεία. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου που λέει το εξής: πως το νέο χάρτη υγείας καμία δομή δεν κλείνει, αλλά αντιθέτως με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν θα αναβαθμιστούν και η κάθε μία θα έχει το χαρακτήρα σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών. Πώς μεταφράζεται δηλαδή αυτό για το Λασίθι και με μια γεωγραφική κατανομή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη? Μεταφράζεται και για το Λασίθι και για όλη την Ελλάδα, ξέρετε, και για όλη την Κρήτη. Η ουσία είναι ότι ο κύριος Πλεύρης δεν έκανε λάθος. Δεν είναι κοινικός απλά, όπως λέμε στις ανακοινώσεις μας, απλά ο κύριος Πλεύρης. Έχουμε μια κυβέρνηση κοινικών αντίσταχτων, ιδεολογικά αντζηλωμένων ανθρώπων, οι οποίοι επιτίθενται ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Μιλάει για τα οικονομικά της υγείας. Καμαρώνει ο κύριος Πλεύρης και στις ανακοινώσεις του μιλάει συνολικά για 428 εκατομμύρια μείωση της συμμετοχής του κράτους στη φαρμακευτική δαπάνη. Προσέξτε τις εκφράσεις. Μείωση της συμμετοχής του κράτους στη φαρμακευτική δαπάνη. Όχι μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
τα 428 εκατομμύρια που πανηγυρίζει στην ανακοίνωση, ποιος θα τα πληρώσει. Έχουμε την πιο υψηλή ιδιωτική δαπάνηση σε όλες τις φορές της Ευρώπης. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 80%, το δημόσιο 20%. Η ιδιωτική δαπάνη για το σύστημα υγείας, όταν λέω ιδιωτική δαπάνη εδώ, τη συμμετοχή του αρρώστου, τη συμμετοχή στα φάρμακα, τη συμμετοχή στις υπηρεσίες υγείας. Στην Ελλάδα είναι 60-40 και αυτό θέλουν, 60 το κράτος, 40% ο πολίτης, και αυτό θέλουν να το αλλάξουν ακόμα περισσότερο σε βάρος της τσέπης των πολιτών, σε όφελος της συμμετοχής του κράτους. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Ξέρετε, αυτό το ζήσαμε πράγματι. Οι εικόνες του Μπέργαμο που δούλεψαν και σε ένα βαθμό, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τρομοκρατικά για τους πολίτες σε σχέση με τον κορονοϊό. Οι εικόνες του Μπέργαμο, οι εικόνες των νεκρών, των μεταφέρετρα και όλες αυτές είναι εικόνες που ξεπεράστηκαν από την Ελλάδα. Ξεπεράστηκαν στην Ελλάδα. Άσχετο πως τα μέσα, τα πληρωμένα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν προβάλλουν ότι είμαστε οι χειρότεροι. Δυστυχώς το χειρότερο δείχνει στους αριθμούς των νεκρών. το πάμε σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Με την αλλαγή του χρόνου, λέτε εσείς, θα έρθουν εξελίξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει κάτι διαφορετικό, θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Είμαστε ούτως ή άλλως σε μια προεκλογική περίοδο. Αλλά εμένα δεν με ικανοποιεί μόνο αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, αν το θέλετε και διαφορετικά. Εγώ το θέλω να μου το μεταφράσετε έτσι όπως σας το ρώτησα, κύριε Βουλευτά. Από τη μία λέει ότι, ξέρετε, δεν μπορεί μια Κρήτη να έχει τα 4 νοσοκομεία στο Λασίθι όταν ξέρουμε πώς παζαρεύεται αυτός ο χώρος της υγείας στο Λασίθι. Δεν είναι χθεσινό το φαινόμενο. Αν θυμάστε καλά, είχε ξεκινήσει προπολού και είχε δοθεί σε πανεπιστημιακό ίδρυμα εκτός Κρήτης να αλλάξει το χάρτη της υγείας όταν τα συζητούσαμε και κάναμε το ρεπορτάζ πριν από 10-15 χρόνια για το Λασίθι. Νομίζω ότι τα ξέρετε όλα αυτά ως γιατρός. Για να δούμε πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Από τότε ουσιαστικά μιλάμε για νοσηλευτικά ιδρύματα σε ένα Λασίθι τα οποία φυτοζωούν, ότι βγαίνουν συνεχώς στους δρόμους και την ίδια ώρα που λέγονται αυτά λέει από την άλλη καμία δομή δεν κλείνει, αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις για να αναβαθμιστούν και κάθε μία θα έχει το χαρακτήρα σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών που τις αρμόζει. Δηλαδή θα παραμείνουν ως κέντρα υγείας, ο τίτλος νοσοκομείο θα φύγει, όχι, από την Ιερά Πέτρα, θα φύγει από τη Σιτία, θα φύγει από τον Άγιο, τι στην ευχή θα γίνει? Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι αφήνει στη μοίρα τους τα νοσοκομεία, αφήνει στη μοίρα τους η κυβέρνηση, άφησε στη μοίρα του το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι, είναι προφανές, μπορεί να μην κλείνει επισήμως, αλλά ουσιαστικά κλείνει. Είναι δυνατόν να υπάρχει νοσοκομείο χωρίς παθολογική κλινική? Ερώτημα λοιπόν προς τον κύριο που λέει ότι καμία δομή δεν κλείνει. Πόσες προσλήψεις παθολόγων έκανα στο διάστημα της διακυβέρνησής τους? Πόσες προσλήψεις μόνιμο προσωπικό, παθολόγοι, χειρούργοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, για εννοώ για τις 4 βασικές κλινικές, παθολογική, χειρουργική, παιδιατρική, καρδιολογική. Πόσες προσλήψεις τέτοιου προσωπικού προκήρυξαν για Ιερά Πέτρα, για Σιτία, για Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη? Πόσες? Καμία. Καμία. Ουσιαστικά τι έκανα? Αφήνουν λοιπόν στη μοίρα τους και τα νοσοκομεία προφανώς υποβαθμίζονται. Τα νοσοκομεία έρχονται σε ένα σημείο να μην μπορούν. Και ξέρετε, δεν αφορά. Αφήστε, έβγαλε και φορά μπροστά τα νοσοκομεία, τα 4 της του Λασιθίου, τα οποία αφού τα αφήσανε να αργοπεθαίνουν, ουσιαστικά έρχονται να πούνε δεν γίνεται να υπάρχουν 4 νοσοκομεία σε ένα νομό, ένα αυτοκρατούμενο. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν επιτίθεται στο Πεπαγνού και στο Βενιζέλιο. Λέει σε μια διάταξη ότι ο ΕΟΠΗ, που αυτός θα είναι ο βασικός πάροχος, αποσύρεται το κράτος. Δεν θα πληρώνει το κράτος. Θα πληρώνει μόνο η ΕΟΠΗ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τις παρουσίες του ΕΟΠΗ που είναι οι ασφαλισίες καλύψης των εργαζομένων κλπ. Λέει λοιπόν ότι θα αγοράζει κατά την τιμή και την ποιότητα από όπου συμφέρει. Και λέω,
βρίσκεται ένα, το Α ιδιωτικό κέντρο που κάνει καλές αξονικές, δεν σας αποζημιώνουν την αξονική που θα γίνεται στο Βεβαγού. Δεν σας αποζημιώνουν τη μαγνητική που θα γίνεται στο Βενιζέλη. Νομίζετε ότι δεν επηρεάζει τη λειτουργία Πεπαρνή και Βενιζελίου. Δεν είναι δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, ότι ουσιαστικά στέλνει, κάνει μια συνολική επίθεση στα νοσοκομεία, λέει ότι θα το ξεκινήσει πιλωτικά για την, από την Κρήτη, άρα αφορά όλη την Κρήτη και όχι μόνο το Λασίθι, και με τα μέτρα αυτά, αφορούν, αγκαλιάζουν τις δραστηριότητες όλων των νοσοκομείων. Ουσιαστικά αυτή η σταθερή δημόσια περίθαλψη, η σταθερή δημόσια παροχή υπηρεσιών υγείας, ουσιαστικά με αυτές τις διαχειρίξεις. Αλλά χωρίς να είναι κάτι, κύριε Ηγουμενίδη και κύριε Μετζίνη, που να μας ευνηδιάζει αυτή την ώρα, όχι, γιατί όπως σας είπα, μπορεί αυτή την ώρα να βάζουμε τίτλους τέλους και να λέμε ότι το 23 θα υπάρξουν όλες αυτές οι αλλαγές. Αλλά από την άλλη, είναι μία προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, που είναι διαχρονικός και έχει ξεχάσει. Έχει ξεκινήσει, όπως με διόρθωσε ο κύριος Μετζίνης, πολύ πριν από τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας, όταν εγώ τον επικαλέστηκα και τον ανέφερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μετζίνη? Αν μου επιτρέπετε, το ουσιώδες είναι αυτό που ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Ογουμενίδης. Είναι η απόσυρση της κρατικής χρηματοδότησης από το ΕΣΥ. Από εδώ και μπρος, καμία κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία μας. Πολύ σωστά λοιπόν αναφέρει ότι η στόχευση δεν είναι μόνο το ΛΑΣΥ. Είναι συνολικά τα νοσοκομεία της Κρήτης. Μα γι' αυτό είπα ότι δεν μας ευνηδιάζει, διότι είναι κάτι που το έχει πει και είναι κάτι που καταγγέλλεται. Να βάλουμε στην παράμετρο κάτι, ότι η Κρήτη εξυπηρετεί και μια τεράστια περιφέρεια. Θα θυμάστε πολλές φορές στην εκπομπή σας έχετε αναφέρει τις αερομεταφορές ασθενών, εγκύων, τραυματιών κλπ. Από Ρόδο, από νησιά στα νοσοκομεία της Κρήτης. Δεν μπορούμε να τα κοιτάζουμε με μια λογιστική πρακτική πόσα νοσοκομεία έχουμε εδώ, ποια νοσοκομεία έχουμε, πόσο στελεχωμένα είναι, ποιες κλινικές λειτουργούν, τι υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει. Αν όλα αυτά τα αφήσεις, καταραίουν, σαφώς μετά θα έχουμε περισσότερα, όπως θα αναφέρει ο κ. Πλεύρης, χειρουργία στο Παγνί και ελάχιστα στην Ιερά Πέτρα. Πλήττεται το σύνολο των δομών της δημόσιας υγείας, εξού και η κινητοποίηση των εργαζομένων, των νοσηλευτών, των γιατρών, των διοικητικών υπαλλήλων μέσα στο χώρο της υγείας και το προηγούμενο διάστημα. Το έχετε καταγράψει, το έχετε δει και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Αν μου επιτρέπετε, δεν θέλω, ας μην μιλήσουμε περισσότερο για τα συγκεκριμένα μέτρα και τις συγκεκριμένες διακηρύξεις, γιατί περισσότερο μπλέκεται ο κόσμος και ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μέχρι τώρα με αυτά που έχει κάνει, με τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία, με το ότι πώς αντιμετώπισε το δημόσιο σύστημα υγείας, με αυτά που νομοθέτησε πριν από 5 μέρες ακόμα, στέλνει ένα μήνυμα. Μακριά από το δημόσιο σύστημα υγείας. Φίλε μου, θέλεις να τακτοποιήσεις το πρόβλημα της υγείας σου, αν θες να αποφύγεις την ταλαιπωρία, αν θες να αποφύγεις τις καθυστερήσεις, αν θες να αποφύγεις την γραφειοκρατία, πλήρωσε παραπάνω να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα. Οι τελευταίες διακηρύξεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης έρχεται ένα βήμα παραπάνω. Λέει, φίλε μου, ο ΕΟΠΗ δεν θα καλύπτει. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν θα καλύπτει. Θες να είσαι κρατημένος, γιατί μπορεί να μην είσαι καλύτερο. Θα πας στο νοσοκομείο, αλλά δεν θα πληρώνει η Ευρωπή σε αυτό. Δεν θα διάφορα, δεν θα κάνει το ένα, δεν θα κάνει το άλλο. Θες να κάνεις τη δουλειά σου, κάνε μια ιδιωτική ασφάλεια. Να είσαι σίγουρος. Κύριε Ηγουμενίδη, θα δώσει και επίδομα υγείας. Μόνο αυτό δεν έχει δώσει ακόμα. Κατά το επίδομα σύντησης. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Μακριά από το. Βάλτε το χέρι στην τσέπη και. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο που θα οπότε σημαίνει ότι δεν κλείνουμε εδώ. Οπότε σημαίνει ότι ακολουθεί τουλάχιστον από τους υγειονομικούς ένας νέος γύρος αντιπαραθέσεων. Ήδη έχουν καταγραφεί οι αντιδράσεις από την πλευρά του Λασιθίου, που θα πάρουν για άλλη μια φορά από τη στιγμή που βάζει χέρι στην Κρήτη, πρωτίστως ή πρώτα στην Κρήτη και μετά πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα από το 23, με ό,τι έχουμε δει και καταγράφουμε και συζητάμε μέχρι αυτή την ώρα. Κύριε Ηγουμενίδη, απλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση της
κρατικές κοινωνίες, σε όλες τις ελληνικές κοινωνίες, δεν είναι υπόθεση μόνο των υγειονομικών, της κρίσης των υγειονομικών γενικότερα. Και το δεύτερο που έχω να πω, επειδή ακριβώς είμαστε όλοι εδώ, είναι όλη η κοινωνία, η υποψηφία της κοινωνίας εδώ, μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδό. Αυτά τα μέτρα τελικά δεν θα περάσουν. Κύριε Ιγουμενίδη, κύριε Μεντζίνη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.